βρισκότανε κύριε αντιδήμαρχε, κύριε πρόεδρε του τοπικού συμβουλίου, κύριε πρώην δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου σε θέματα παιδείας των καταμήνων, κύριε διευθυντά του ΕΠΑΡ, κύριε διευθυντά του Γυμνασίου, κύριε διευθυντά του Υπήρου, κύριε πρόεδρε του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, κύριε εκπρόσωπε του Μητροπολιτικού Σπιτιού των Καταβιλίων Νέας Υόρκης, κύριε πρόεδρε του ΦΟΚ, κύριε πρόεδρε του ΝΟΚ, κύριε πρόεδρε του ΙΡΕΑ, κύριε πρόεδρε του Συλλόγου Ναυτικών Κορυδαλού, κύριε και κύριε Αυγραδοπούλου, κύριε τέος διευθυντές των σχολείων των Καταμήνων και κύριοι πρώην πρόεδροι του Συλλόγου των Αποφύτων. Είναι ιδιαίτερη χαρά που είμαστε σήμερα όλοι μαζί. Η χαρά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, διότι βλέπω νιάτα. Ο σύλλογος αυτός είναι φτιαγμένος για τα παιδιά. Και εμείς όλοι οι παλιοί πρέπει να παραδώσουμε τις κοιτάρες στα παιδιά. Τα βλέπω με μεγάλη χαρά να είναι κοντά μας. Και αυτό με κάνει να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του Συλλόγου. Σήμερα πλήρωνα 24 χρόνια. 24 χρόνια ζωής, τα οποία δεν είναι και λίγα. Σε αυτά τα 24 χρόνια, ο Σύλλογος Αποφύτων, χάρη των δικών σας προσφορών, έχει δώσει στα καρδάμιλα το ποσό των 700.000 ευρώ. Στις προθέσεις του Συλλόγου μας είναι το επόμενο συμβούλιο να καλέσουμε και τα παιδιά και στις προθέσεις μας είναι να παραδώσουμε τις κιτάρες στα παιδιά. Θα σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία θέλω να τα λάβετε καλά υπόψη και να τα σκεφτούμε, να προγραμματιστούμε και να δούμε τι γίνεται με το Σύλλογο Αποφύτων. Ο Σύλλογος Αποφύτων είναι και είναι ένα εύρωστο έντομα από οικονομικής απόψεως. Ετησίως έδινε γύρω στις 30.000 ευρώ. Την τελευταία χρονιά όμως δώσανε μόνο 14. Και αυτό γιατί. Γιατί οι εισφορές πέσανε πάρα πολύ κάτω. Οι εισφορές που είχαμε την τελευταία χρονιά ήταν μόλις 10.000 ευρώ, εν αντιθέσει με προηγούμενα χρόνια που είχαμε γύρω στις 30.000. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα για το μέλλον του Συλλόγου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε το Σύλλογο να γίνει προβληματικό από οικονομικής απόψεως. Δυστυχώς θα αναγκαστούμε να κάνουμε κάποιες περικοπές και να μείνουμε μόνο στα αναγκαία, και τα αναγκαία είναι πάρα πολλά. Ας πούμε και δύο λόγια για τα μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη μας είναι 451. Από αυτά, ο οικονομικός εντάξει είναι μόλις τα 92. Στα 451 μέλη, μόλις 44 είναι αυτοί που μένουν στα καρδάματα. Αυτό το νούμερο μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Υπάρχουν 18 μέλη που δεν έχουν καμιά σχέση με τα καρδάμιλα και υπάρχουν και 9 μέλη που είναι καρδαμιλίτες μέλη αλλά έχουν 30 χρόνια να πατήσουν στα καρδάμιλα. Πρέπει να σκεφτούμε οι τόποι να αγκαλιάσουμε περισσότερο το Σύλλογο.
Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πήραν.